show Health and Wellness with Vasula Christodoulou is sponsored by Lexus Croydon. Get up to 10% off and 2 years free servicing on new cars when you quote Hellenic TV at Lexus Croydon. Book online today or call 0208 649 5919. Terms and conditions apply. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία. Το σημερινό μας θέμα είναι η ατοπική δερματίτιδα και μαζί μας βρίσκεται η Dr. Εύη Χριστιά, η οποία είναι δερματολόγος με εξειδίκευση στην επεμβατική δερματολογία και ογκολογία. Είναι επίσης διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης. Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε και πάλι στην εκπομπή μας. Είναι μεγάλη μας χαρά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η χαρά και η τιμή είναι δική μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να παρευρίσκομαι για άλλη μια φορά εδώ, στην παρέα σας. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα ήθελα να αρχίσουμε με την ερώτηση. Τι είναι η ατοπική δερματίτιδα? Να μας εξηγήσετε τα χαρακτηριστικά του ατοπικού δέρματος και τι ακριβώς συμβαίνει. Ναι. Η ατοπική δερματίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώτης δερματοπάθεια, η οποία είναι πολυσύνθετη, παρουσιάζει εξάρσεις και υφές και πολύ συχνά συσχετίζεται και με άλλες αλλεργικές ασθένειες, όπως είναι το αλλεργικό βροχικό άσθημα και η αλλεργική ρινίτιδα. Έχει, όπως είπα, μια σύνθετη παθοφυσιολογία. Από τη μία πλευρά υπάρχει μια διαταραχή του επιδερμητικού φραγμού, η λεγόμενη κεράτινη στιβάδα, που στην ουσία αποτελεί ένα τείχος προστασίας ενάντια στην αφυδάτωση, σε μηχανικούς τραυματισμούς, σε αλλεργιογόνα, σε μικροοργανισμούς και τοξίνες και τοξικές ουσίες. Και από την άλλη υπάρχει μια απορρίθμιση της ανοσίας, η οποία μπορεί να είναι είτε έμφυτη είτε επίκτητη, στην οποία συμμετέχουν επιπλέον περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες. Για πάρα πολλά χρόνια κυριαρχούσε διαταραγμένη ανοσολογική απάντηση ως ο κύριος μηχανισμός φλεγμονής και προσβολής αυτού του επιδερμητικού φραγμού. Ωστόσο, σύμφωνα με κάποιες πρόσφατες γενετικές, επιδημιολογικές και μοριακές εξελίξεις, αποδίδουν τον κυρίαρχο ρόλο στη δυσλειτουργία του επιδερμητικού φραγμού. Το οποίο το αναφέρω επειδή είναι σημαντικό για τη μετέπειτα θεραπεία της ατοπικής δερματίτιδας. Πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι είναι μια κοινή δερματοπάθεια. Περισσότερο από 230 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από ατοπική δερματίτιδα παγκοσμίως, δηλαδή περίπου το 20% του παγκοσμίου πληθυσμού του πλανήτη προσβάλλεται από ατοπική δερματίδα κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής. Στο 60% των περιπτώσεων θα εκδηλωθεί κατά το πρώτο έτος της ζωής του ανθρώπου. Και αυτό το ποσοστό συνεχίζει να αυξάνεται, κάτι που οι ιατρικές μελέτες σχετίζουν και με την αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Όπως είπαμε, το 60% των παιδιών που πάσουν από τοπική δερματίτιδα θα εμφανίσουν το πρώτο έτος της ζωής τους, αλλά ένα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, κοντά στο περίπου 85%, εμφανίζει συμπτώματα ως και τα 5 χρόνια της ζωής. Και αποτελεί έτσι μία από τις πιο κοινές δερματικές παθήσεις βρεφικής και παιδικής ηλικίας. Αυτό μπορεί να συνεχιστεί με εξάρσεις και υφέσεις για αρκετά χρόνια. Ένα μικρό ποσοστό των ασθενών μπορεί να συνεχίσει να τυλιπωρείται και στην ενήλικη ζωή. Και στην ουσία, αυτό που είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε είναι ότι υπάρχει ένα peak, όπως είπαμε, στην πρώιμη παιδική ηλικία, βρεφική και πρώιμη παιδική ηλικία. Μετά παρατηρείται μια μείωση της συχνότητας και δεύτερο peak κατά τη διάρκεια της μέσης ηλικίας και πέρα. Ναι. Τα χαρακτηριστικά του ατοπικού δέρματος είναι η έντονη ξηρότητα, καταρχάς. Δηλαδή, το ατοπικό δέρμα δυνατεί να συγκρατήσει τα φυσιολογικά επίπεδα της υγρασίας του και δεν παράγει αρκετά λιπίδια, τα οποία το προστατεύουν απέναντι σε εξωτερικές επιθέσεις. Αυτή η έλλειψη υγρασίας έχει ως αποτέλεσμα οι δεσμοί που δημιουργούνται μεταξύ των κυττάρων να αποδυναμώνονται, το δέρμα να αφυτατώνονται, να απολεπίζεται και προκαλείται το αίσθημα του χνησμού.
Ο κλεισμός τώρα αυτός με τη σειρά του προκαλεί και μια τοπική φλεγμονή με εμφάνιση ειδήματος και ερυθρότητας. Την ίδια βεβαίω στιγμή η έλλειψη αυτής της φυσικής προστασίας ανοίγει το δρόμο στην εισχώρηση αλλεργιογόνων παραγόντων που εντείνουν ακόμα περισσότερο την αντίδραση του δέρματος και προκαλούν ένα φαύλο κύκλο. Και έτσι το τοπικό δέρμα εμφανίζει μια προδιάθεση για βακτηριακές, μυκητιαστικές και ογενείς λοιμώξεις. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας είπατε, Δόκτω Χριστιά. Θα ρωτήσω κάτι που αναφέρατε. Ότι εμφανίζεται συνήθως αυτό το πρόβλημα στα βρεφική ηλικία, στα πρώτα στάδια της ζωής του ανθρώπου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Και είπατε λόγω που αλλάζει η ατμόσφαιρα. Είναι αυτός ο λόγος ή υπάρχουν και άλλοι λόγοι? Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Καταρχάς, να αναφέρουμε ότι το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που εξελίσσεται. Και το φυσιολογικό pH του δέρματος είναι όξινο. Είναι γύρω στα 4 με 6. Αυτό το καθιστά λειτουργικό και ανθεκτικό. Αυτός ο όξινος μανδύας συμβάλλει και στη λειτουργία και την ακαιρεότητα του φραγμού, καθώς και στη σύνθεση και επεξεργασία των λιπιδίων. Αυτά τα λιπίδια είναι τα κυραμίδια, χοληστερόλη, τα ελεύθερα λιπαρά οξύ, όπως το λινολεϊκό οξύ, το παλμητικό οξύ, τα οποία τον υδατώνουν, αναδομούν αυτόν τον φραγμό και έχουν και τη μικροβιακή δράση. Είναι οξυνό λόγω του γαλακτικού οξέα, το οποίο βρίσκεται στον υδρότα. Κάποιων προϊόντων αποδόμηση ή φυλακρίνηση είναι μια πολύ σημαντική πρωτεΐνη, ίσως να αναφέρουμε αργότερα, και των λιπαρών οξέων το σμίγμα. Το νεογνικό και βρεφικό δέρμα δεν έχει ακόμα αναπτύξει όλους αυτούς τους παράγοντες, είτε θερμορυθμιστικούς, είτε τους παράγοντες, είτε τους υδροτοποιούς αδένες, είτε τους αδένες τους μονοτοροϊκούς, που καθιστούν έτσι το pH του δέρματος όξινο. Με αποτέλεσμα, μια διαταραχή στο pH το καθιστά ευάλωτο και σε αυτούς τους μικροβιακούς οργανισμούς, στους βακτηριακούς οργανισμούς και σε μύκητες και σε μυκητιάσεις. Πέρα βέβαια από όλα αυτά, υπάρχουν και ερεθιστικοί παράγοντες, όπως ακριβώς είπαμε και αυτό που αναφέρατε κι εσείς για την ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά και άλλες αιτίες που μπορούν να προκαλέσουν και να προδιαθέσουν ίσως στην ανάπτυξη της ατομικής δερματίτιδας, αλλά και να δημιουργήσουν και εξάρσεις. Υπάρχει όμως κάποια διαφορά στις περιπτώσεις που θα μπορεί να πάσχει και ένας έφηβος ή σε μεγαλύτερη ηλικία, γιατί υπάρχουν και αυτές οι πιθανότητες, ή να μην το ξεπεράσει ή να εμφανιστεί, ή υπάρχει πρώτα απ' όλα η περίπτωση να εμφανιστεί σε αργότερο στάδιο της ζωής? Ναι, φυσικά, φυσικά. Υπάρχει στην ουσία αφορά σε όλους, και αυτό γιατί ανάμεσα στους προδιαθεστικούς παράγοντες είναι και η κληρονομικότητα. Η κληρονομικότητα, η ατοπία έχει κατά μεγάλο ποσοστό γενετική προδιάθεση. Έχει υπολογιστεί ότι πάνω από το 70% των παιδιών με ατοπική δερματίτιδα έχει και οικογενειακό ιστορικό ατοπίας. Δηλαδή, άσθμα, αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργική επιπεφικίτιδα, εξαιματοειδή δερματίτιδα. Συσχετίζεται κιόλας και με άλλες νόσους όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα και κοιλιοκάκη. Επίσης, υπάρχουν τα αλλεργιογόνα του περιβάλλοντος. Τα οποία, δηλαδή, σε αυτούς ανήκουν κάποιοι ερεθιστικοί παράγοντες του περιβάλλοντος, όπως είναι η γύρη, η σκόνη, τα ακάραια, το γρασίδι, το χνούδι των κατοικιδιών, η μούχλα. Όλα αυτά μπορούν να επηρεάσουν προφανώς και σε μεγαλύτερη ηλικία. Τα μάλινα ρούχα, η υπερβολική ζέστη, η εφίδρωση, καθώς και τα χαμηλά επίπεδα υγρασίας. Υπάρχουν αλλεργιογόνα τρόφιμα. Έχει διαπιστωθεί ότι περίπου το 35% των παιδιών με μέτρια ως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα παρουσιάζουν τροφικές αλλεργίες. Αυτές, βέβαια, συσχετίζονται με συγκεκριμένο, με περιορισμένο ρυθμό τροφίμων που διαφέρει στα βρέφη, ας πούμε, ενοχοποιείται το γελαδινό γάλα, τα αυγά, το σιτάρι, τα φασόλα σόγιας. Για τα παιδιά ύποπτα για αλλεργίες θεωρούνται επίσης τα φιστίκια, τα ψάρια, το στρακοειδή, καθώς και το γελαδινό γάλα. Και στους εφήβους, τα φιστίκια, τα ψάρια, το αστρακοειδή, το σουσάμι και τρόφιμα που σχετίζουν με τη γύρη. Όλα αυτά λοιπόν βλέπουμε ότι έχουν μια επίδραση τόσο στην έξαρση των φαινομένων, όσο βέβαια και στην ανάπτυξη της ατοπικής δερματίτιδας. Αυτό που ήθελα να αναφέρω είναι η επαφή κατά την παιδική ηλικία μέσω αυτού του ελαττωματικού επιδερμιδικού φραγμού που αναφέραμε στην αρχή, με τα διάφορα αλλεργιογόνα, παραδείγματος χάρη με τη γύρη, τα ακάραια, τη οικιακή σκόνη, τα τροφικά αλλεργιογόνα, αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης αλλεργικής ρινίτιδας και άσθματος σε μεγαλύτερη ηλικία.
Τα συμπτώματα είναι τα ίδια ή θα δούμε κάποιες διαφορές όταν είναι από τη βρεφική ηλικία ή αργότερα? Τα συμπτώματα ουσιαστικά που σχετίζονται με την ατοπική δερματίτιδα είναι τα συνήθεια μάλλον συμπτώματα είναι ο κνησμός, δηλαδή η φαγούρα, το δέρμα το οποίο είναι ξηρό και εμφανίζει απολέπιση, μια ερυθρότητα, κοκκινίλα, το ίδημα, κάποιες ρογμές, τα λεγόμενα σκασίματα, το εξάνθημα στα μάγουλα, στα χέρια, στα πόδια, ανοιχτές πληγές με φελκίδες. Και βέβαια τώρα, ανάλογα με την ηλικία που θα εκδηλωθεί η ατοπική δερματίτιδα, διακρίνεται σε βρεφικό έξεμα ή ατοπική δερματίτιδα βρεφών, δηλαδή που αφορά σε ηλικία 2 μηνών έως 2 χρονών. Συνήθως εμφανίζεται ένα ξεφλούδι με ένα αρρύθμα στα μάγουλα ή με το πιθανό όμως να επεκταθεί και στο μέτωπο, στο τριχωτό της κεφαλής, την περιστοματική περιοχή, το λαιμό, τα άκρα. Και σχετίζονται κυρίως οι περιοχές αυτές είτε με την ικανότητα του βρέφους να τις ξύσει, γιατί πολύ απλά τις φτάνει, είτε και με τις δραστηριότητες στην ηλικία αυτή, ας πούμε το μπουσούλημα, που έχει ως αποτέλεσμα την έντονη και επαναλαμβάνομη τρυφή σε συγκεκριμένα σημεία. Υπάρχει μια σχετική ύφεση στο καλοκαίρι, αντίθετα υπάρχει έξαρση το χειμώνα. Και συνήθως υποχωρεί αυτό μέχρι το τέλος του δεύτερου έτους ζωής του παιδιού. Η ατοπική δερματίτιδα των παιδιών, δηλαδή που αφορά σε παιδιά από 2 έτη έως 12 έτη, εντοπίστηκε κυρίως στην περιοχή του λαιμού, στα χέρια και στα πόδια και ιδιαίτερα στους καρπούς, στους αστραγάλους, πίσω από τα γόνατα και μπροστά από τους αγκώνες. Αυτά τα παιδιά ταλαιπωρούνται συχνά από παροξυσμούς κνησμού και μπορεί να διατράξουν και τον ύπνο, τις σχολικές επιδόσεις, τις κοινωνικές αναστροφές και να προκαλέσουν βέβαια και άγχος και προβλήματα συμπεριφοράς. Αργότερα, όσο μεγαλώνουμε, οι βράβες περιορίζονται συνήθως στα άκρα, δηλαδή στις παλάμες και στα πέλματα, μπροστά και πίσω από τους αγκώνες, αλλά και στα βλέφαρα, δηλαδή και σε άλλες ευαίσθητες περιοχές. Και στους μεγαλύτερους ηλικίες, ασθενείς η ατοπική δερματίδα δηλώνεται με εντοπισμένες ερυθυματώδεις, ετσιβλατίδες ή λιχινοποιημένες πλάκες. Δηλαδή, είναι πιο, οι πλάκες αυτές έχουν μεγαλύτερο. Επειδή πρόκειται για μεγαλύτερη ηλικία, μπορεί και να προκαλέσουν κάποια υπερμελάχρωση ή κάποια υπομελάχρωση του δέρματος. Στην ουσία, αυτές είναι οι κυριότερες εκδηλώσεις της ατοπικής δερματίτιδας και ανάλογα με την ηλικία μετά διαφοροποιούνται λιγάκι. Ναι. Αναφέρατε για τις παλάμες, ότι πολλές φορές στις παλάμες και όντως είναι κάτι που το βλέπουμε αρκετές φορές. Θα ήθελα να ρωτήσω, είναι κάτι μεταδοτικό, γιατί η παλάμη είναι ένα σημαντικό μέρος του σώματος που θα κάνουμε τη χειραψία. Έχει μεγάλη έννοια στη ζωή μας. Πρέπει να αποφύγουμε. Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας. Η ατοπική δερματίδα δεν είναι μεταδοτική. Αυτό που θα πρέπει όμως να προσέξουμε είναι το γεγονός ότι από τη στιγμή που υπάρχει ένας διαταραγμένος φραγμός, υπάρχει μια λύση του δέρματος, είναι πιο επιρρεπές το δέρμα σε λοιμώξεις, που σημαίνει και σε βακτηριακές λοιμώξεις. Πολλές φορές παρατηρούμε ότι σε αυτές τις περιοχές υπάρχει μια επιμόλυνση με το σταφυλόκοκο. Πολλές φορές θα δούμε ότι υπάρχει μια εκροή υγρού ή κάποια κρούστα που δημιουργείται. Πολλές φορές υπάρχει και επιμόλυνση με μύκητες. Άρα λοιπόν η ατοπική δερματίτιδα περσέ από μόνη της δεν είναι μεταδοτική. Mm. Επειδή όμως υπάρχουν βακτηριακές επιμολύνσεις με βακτήρια ή με μύκητες και με ιούς, θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ αυτό. Δηλαδή αν κάποιος έχει, παραδείγματος χάρη κάποιος ενήλικας, έχει έρπιτα και έρθει σε επαφή με άτομο, πόσο μάλλον με βρέφος, το οποίο πάσχει από τοπική δερματίτιδα, δηλαδή όπου υπάρχει αυτή η διαταραγμένη, ο διαταραγμένος φραγμός, όπου ο φραγμός δεν λειτουργεί κανονικά, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να επιμολυνθεί και μάλιστα ειδικά όταν πρόκειται για τον έρπιτα, και το ανέφερα και τους ιούς, να επιμολυνθεί και να δημιουργήσει ακόμα και να αποτελέσει κίνδυνο της ζωής. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και που πολλές φορές ίσως να μην το σκεφτούμε. Ναι, αν γνωρίζουμε ότι ναι, όπως είπατε, η ατοπική δερματίτιδα δεν μπορούμε να την κολλήσουμε, όμως να μην σκεφτούμε ότι μπορεί να φέρει άλλα προβλήματα λόγω της ασθένειας του δέρματος του χεριού. Αναφέρατε επίσης για ότι σχετίζεται με άλλες ασθένειες. Οι άλλες ασθένειες είναι αλλεργικές ή υπάρχουν και μη αλλεργικές ασθένειες που μπορεί να υπάρχει κάποιος συσχετισμός?
Αναφέραμε προφανώς αλλεργικές ασθένειες όπως είναι η αλλεργική ρινίτιδα, όπως είναι το αλλεργικό βροχικό άσθμα, αλλά και άλλες ασθένειες όπως η κοιλιοκάκη που δεν είναι αλλεργική. Ανήκει όμως στην κατηγορία των αυτοάνωσων, όπως επίσης η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Κάτι που θα ήθελα να αναφέρω και δράτωμαι τώρα της ευκαιρίας είναι το γεγονός ότι ο κνησμός πολλές φορές, παρόλο που είπαμε ότι είναι ένα από τα κύρια στοιχεία και συμπτώματα που παρατηρούνται στην ατοπική δερματίτιδα, μπορεί να οφείλεται είτε σε αυτή τη ξεροδερμία που είπαμε ότι υπάρχει, γιατί όπως είπαμε υπάρχει διατάραξη του επιδερμιδικού φραγμού και άρα μειωμένη υγρασία στο δέρμα. Πολλές φορές όμως ο κνησμός από μόνος του, ιδιαίτερα όταν εμφανίζεται μόνος του, μπορεί να είναι και ένδειξη κάποιου άλλου νοσήματος παθολογικού, είτε υποθυροειδισμού, είτε κάποιες υδροπαινικής ανεμίας, τα νοσήματα ύπατος που δημιουργούν χολόσταση επίσης, κάποια χρόνια νευρολογικά νοσήματα, αλλά και αιματολογικά νοσήματα, κύριος εκπρόσωπος των οποίων είναι τα λεμφώματα και κυρίως τα Hodgkin. Γι' αυτό πού θέλω να καταλήξω το γεγονός ότι ένας κνησμός από μόνος του αποτελεί μπορεί να οφείλεται σε κάτι πολύ απλό όπως το ξηρό δέρμα, όμως από την άλλη μπορεί να έχει και ένα άλλο βάθος το οποίο θα πρέπει προφανώς ο γιατρός να ελέγξει. Δεν θα πρέπει να το παραμελήσουμε και να πούμε απλά είναι ένας κνησμός, πρέπει να το κοιτάξουμε, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά που μόλις αναφέρατε. Δηλαδή φαίνεται κάτι πολύ μικρό, όμως μπορεί να είναι κάτι πολύ μεγάλο. Λοιπόν, μπορεί να υπάρχει βάθος σε όλα αυτά. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει σταδιοποίηση, δηλαδή αρχίζει με ένα μικρό σύμπτωμα και μετά μπορεί να γίνεται πιο έντονο, εκτός του ότι μπορεί, όπως είπατε, με τον κνησμό, κυρίως αν είναι τα παιδάκια, να δημιουργήσουν άλλα προβλήματα. Όμως υπάρχει γενικά αυτό το σιγά σιγά και αναπτύσσεται. Όχι πάντα. Επειδή υπάρχουν τόσοι πολλοί ερεθιστικοί και εκκλητικοί παράγοντες, είτε στο περιβάλλον, είτε στις τροφές, πελεργόνα των τροφών, είτε και φυσικά το γενετικό υπόστρωμο παίζει σημαντικό ρόλο, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει σταδιοποίηση. Αυτό που έχει όμως αποδειχθεί με έρευνες, έγινε μια σημαντική έρευνα σε 1903 βρέφη. Και τι είδανε, υπάρχει ένας δείκτης, ο δείκτης διαπιδερμιδικής απώλειας ύδατος, δηλαδή πόσο νερό χάνει, χάνεται από την επιδερμίδα. Αυτός ο δείκτης είδανε τέλος πάντων στην έρευνα αυτή, στη μελέτη που έγινε, ότι είναι αυξημένος και ο αυξημένος δείκτης σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης ατοπικής δερματίτιδας στο πρώτο έτος, ανεξάρτητα από το οικογενειακό ιστορικό ατοπίας και από την παρουσία μεταλλάξεων, κυρίως μεταλλάξεων φυλαγκρίνης. Επίσης, αυξημένος δείκτης στη γέννηση είναι παράγοντας εμφάνισης τροφικής αλλεργίας στα 2 έτη. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτός ο δείκτης είναι ένας αξιόπιστος προγνωστικός δείκτης εμφάνισης ατοπικής δερματίτιδας. Αλλά πέρα από αυτό, μπορεί να εμφανιστεί, όπως είπαμε, έτσι μπορεί να γίνει μια πρόγνωση, επειδή είναι τόσο πολύ σύνθετο το θέμα της ατοπικής δερματίτιδας και μπορεί να οφείλει σε τόσους πολλούς παράγοντες και υπάρχουν επίσης τόσοι προδιαθεσικοί παράγοντες, δεν μπορούμε να το απομονώσουμε. Είπατε ότι μπορεί να, έτσι για να μία βεβαίωση ότι έχω καταλάβει σωστά, μπορεί κανείς να χάσει νερό όταν υπάρχει αυτό το πρόβλημα στο δέρμα. Ή κάτι άλλο, ναι. Στην ουσία, ναι. Είναι το ατοπικό δέρμα έχει πολύ έντονη ξηρότητα. Οπότε το ατοπικό δέρμα δυνατεί να συγκρατήσει αυτά τα φυσιολογικά επίπεδα της υγρασίας του και δεν παράγει αρκετά λιπίδια, τα οποία βέβαια το προστατεύουν από όλες αυτές τις εξωτερικές επιθέσεις. Αυτή η έλλειψη υγρασίας έχει ως αποτέλεσμα οι δεσμοί μεταξύ των κυττάρων να αποδυναμώνονται. Το δέρμα φυδατώνονται και έτσι απολεπίζεται και προκαλεί, όπως είπαμε, το αίσθημα του κνησμού. Αυτός ο κνησμός τώρα, δηλαδή όταν ξύνουμε τα χέρια μας, προκαλεί τοπική φλεγμονή. Η τοπική φλεγμονή δημιουργεί ίδημα και ερυθρότητα. Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος, γιατί στην ουσία έτσι εισχωρούν όλα τα αλλεργογόνοι παράγοντες, οι οποίοι ενδύνουν ακόμα περισσότερο την αντίδραση του δέρματος και προκαλούν αυτό το φαύλο κύκλο. Άρα, λοιπόν, στην ουσία, επειδή είναι αποδυναμωμένος ο επιδερμικός φραγμός,
και επειδή ακριβώς χάνει η υγρασία, αφυδατώνεται, δημιουργείται η ξηρότητα, δημιουργείται ο κνησμός, δημιουργείται η τοπική φλεγμονή, με αποτέλεσμα όλο αυτό να συνεχίζεται. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και τώρα ερχόμαστε έτσι, συνδέεται πάρα πολύ ωραία νομίζω, κυρίως αυτό που το χάσιμο της υγρασίας. Πώς αντιμετωπίζουμε, νομίζω δηλαδή, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτώ είναι να πίνουμε περισσότερο νερό, ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να το βοηθήσουμε αυτό. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι το α και το ω σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η ενυδάτωση. Είναι είτε μέσω της πόσης νερού, είτε ενυδάτωση εξωτερική. Γιατί θέλουμε να δράσουμε ενάντια στην ξηρότητα. Μάλιστα. Καθώς η ξηρότητα είναι αυτή που δημιουργεί και όλα αυτά τα περαιτέρω προβλήματα. Μάλιστα. Και φυσικά, πέρα από το να, να προσπαθήσουμε να επισημάνουμε και να βρούμε τους εκκλητικούς και ρεθιστικούς παράγοντες, γιατί θα πρέπει προφανώς να προστατεύσουμε το παιδί, αλλά και τους εαυτούς μας από όλους αυτούς τους παράγοντες που ερεθίζουν το δέρμα. Κατά κύριο λόγο, λοιπόν, είναι η ενυδάτωση το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε, έτσι ώστε να το υποβοηθήσουμε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε ένα ήπιο καθαριστικό σώματος, το οποίο έχει ουδέτερο ή όξινο pH. Γιατί τα ειδικά αυτά καθαριστικά ενυδατώνουν, καθαρίζουν και καθαρίζουν το δέρμα, ιδιαίτερα από τα βακτήρια, και το διατηρούν όξινο. Καθώς περιέχουν αυτές τις ήπιες επιφανειοδραστικές ουσίες και τα ενυδατικά συστατικά. Και αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι το στέγνωμα θα πρέπει να γίνει ταμποναριστά και μέσα στα 3 λεπτά, όσο δηλαδή το δέρμα είναι νοπό, θα πρέπει να γίνει εφαρμογή κάποιες μαλακτικής κρέμας, χωρίς βέβαια άρωμα και χωρίς άλλους ερεθιστικούς παράγοντες. Δηλαδή δημιουργούμε αυτό το λεγόμενο soak and seal, για να εγκλωβίσουμε αυτή την υγρασία την οποία προαναφέρατε. Και τι άλλο μπορούμε να κάνουμε, αφού εντοπίσουμε ότι έχουμε την εντοπική δερματίτιδα, πρέπει να αποταθούμε στο γιατρό μας, θα μας δώσει κάποια συγκεκριμένη κρέμα, υπάρχει και φαρμακευτική αγωγή μήπως που μπορεί να συνιστήσει ο γιατρός. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε πριν καταλήξουμε στη θεραπευτική αγωγή, γιατί πρώτα απ' όλα θα πρέπει να συμβάλλουμε στην καλή ενυδάτωση του δέρματος. Έτσι λοιπόν, το μπάνιο θα πρέπει να είναι το νερό χλιαρό, όχι πολύ ζεστό. Τα άτομα με την ατοπική δερματίδα δεν αντέχουν και το πολύ ζεστό νερό. Θα πρέπει, όπως είπαμε, να εφαρμόσουμε οπωσδήποτε μια μαλακτική κρέμα, η οποία δεν θα έχει άρωμα ούτε άλλους ερεθιστικούς παράγοντες, για να εγκλωβίσουμε έτσι την υγρασία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και μάλιστα η φορά είναι καλύτερα να γίνεται από πάνω μέχρι προς τα κάτω. Δηλαδή, είναι σύμφωνα με τη φορά ανάπτυξης του θύλακα της τρίχας, για να μην τραυματίσουμε και την τρίχα, να μην δημιουργήσουμε θυλακίτιδες και άλλα προβλήματα. Επίσης, θα πρέπει να εντοπίσουμε τυχόν αλληλεγγύες τροφές, όπως είναι το αυγά, τα γάλα, τα δημητριακά, τα ψάρια, αυτά που αναφέραμε προηγουμένως. Επίσης, σοκολάτες, φράουλες, ντομάτες, σόγια, ξηρή καρπή. Θα πρέπει ιδιαίτερα στα παιδιά οι τροφές αυτές σκουπίζονται και καλά γύρω από το στόμα για να αποφεύγεται η παρατεταμένη επαφή του δέρματος με αυτές. Τα ρούχα πρέπει να είναι πάντα από 100% βαβάκι, να πλένονται με αντιαλλεργικά απορρυπαντικά. Δεν θα πρέπει να έρχεται ούτε το παιδί σε επαφή με χημικές ουσίες όπως τα αρώματα, το make-up, lack κτλ. Δεν θα πρέπει να ερχόμαστε, όπως είπαμε και το τονίζω για αυτόν τον λόγο, σε επαφή με άτομα τα οποία έχουν δερματικά προβλήματα όπως ο έρπιτας, γιατί μπορεί να δημιουργήσει σοβαρή δερματοπάθεια. Προσοχή χρειάζεται πάρα πολύ στις πισίνες, γιατί το χλώριο μπορεί να ερεθίσει και να ξηράνει το δέρμα ακόμα περισσότερο. Θα πρέπει επίσης, όσον αφορά τώρα τα μωρά, να περιφρουρούμε τη φαγούρα του μωρού, δηλαδή να κόβουμε τα νύχια από το μωρό. Αν πρόκειται για μεγαλύτερο παιδί, να το επισημαίνουμε να μην ξύνεται. Θα πρέπει να ελέγξουμε το γεγονός στις διάφορες μορφές θέρμανσης που χρησιμοποιούμε, όπως το τζάκι, ο κλιματισμός. Το καλύτερο θα ήταν να έχουμε και ένα υγρόμετρο για να παρακολουθούμε την υγρασία ή ένας υγραντήρας που θα μπορούσε να βοηθήσει. Θα πρέπει να απομακρύνουμε από το δωμάτιο κάποια χαλιά, μοκέτες ή να καθαρίζουν καθημερινά. Θα πρέπει ο χώρος να ερίζεται συχνά, να μην υπάρχει καπνός από τσιγάρο, να μην υπάρχουν έντονες μυρωδιές από λουλούδια. Προσοχή χρειάζεται επίσης τα οικιακά ζώα, ειδικά αν έχουν έντονο τρίχωμα. Το άγχος είναι επίσης ένας επιβαρυντικός παράγοντας.
Και όταν βλέπουμε ότι δεν ελέγχουν τα συμπτώματα με την ενυδάτωση που προαναφέραμε, τότε θα πρέπει προφανώς να χορηγηθεί τοπική αγωγή. Συνήθως χρησιμοποιούμε τα τοπικά κορτικοστεροειδή. Σε περιπτώσεις όμως όπου τα τοπικά κορτικοστεροειδή δεν μπορούν να εφαρμοστούν, είτε επειδή πρόκειται για ευαίσθητες περιοχές όπως είναι τα βλέφαρα που προαναφέραμε, είτε γιατί προβληματίζει η αυξημένη χρήση των τοπικών στεροειδών, είτε γιατί είναι πολύ συχνή, πολύ μεγάλη ή πολύ εκτεταμένη. Χρησιμοποιούμε επίσης από την ηλικία των 2 ετών και πάνω τους αναστολής καρσινοειρήνης. Συμπληρωματικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κάποιες άλλες θεραπείες, τα αντιβιωτικά μερικές φορές τοπικά όταν υπάρχει επιμόλυνση. Και μετά καταφεύγουμε σε συστηματικές θεραπείες, σε πολύ σοβαρές μορφές βέβαια τοπικής δερματίτιδας, και είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη εξέλιξη και σε αυτόν τον τομέα, πέρα από τα συστηματικά κορτικοστεροειδή ή κάποιοι ανοσοτροποποιητές. Υπάρχουν πλέον και 2 μονοκλωνικά αντισώματα, και καθώς και μάλιστα το ένα χρησιμοποιείται από το 2017 και από την ηλικία των 6 ετών και πάνω, και επίσης και αναστολή σε εκλεκτική YAC, έτσι λέγονται, που πέρυσι το Νοέμβριο του 20 εγκρίθηκε το ένα από τα 2 και το Σεπτέμβριο του 21 εγκρίθηκε το δεύτερο, το οποίο μάλιστα χρησιμοποιείται και έχει εγκριθεί και για την ηλικία από 12 ετών και πάνω, το UPADACITINIB. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον, πολύ ευχαριστώ. Αυτά τα νεότερα δεδομένα. Ναι, όταν εξελίσσεται η επιστήμη και βρίσκουν λύσεις για την κάθε ασθένεια, για το κάθε πρόβλημα, ναι. Πραγματικά είναι μεγάλη χαρά όταν μας ανακοινώνουν τέτοιες ειδήσεις. Και τώρα μας δώσατε μία πολύ ευχάριστη είδηση και πιστεύω πολύ από τους τηλεθεατές μας θα κοιτάξουν να το προμηθευτούν, να το συζητήσουν με τον προσωπικό τους γιατρό. Να εξέλιξει προς τα μπροστά. Το κακό είναι, ξέρετε, δεν πρέπει να υποτιμούμε καθόλου την ποιότητα ζωής αυτών των ανθρώπων, ιδιαίτερα των ανθρώπων με σοβαρή ατοπική δερματίτιδα, την ποιότητα ζωής τους. Και μάλιστα υπήρχε και μια μελέτη που ανέφερε τα ποσοστά κατάθλιψης σε αυτά τα άτομα, γιατί και υποφέρουν, ο πόνος υπάρχει, ο κνησμός υπάρχει, οπότε είναι τόσο, τόσο όμορφο να υπάρχει αυτή η εξέλιξη προς το θετικό πάντα. Και χαίρομαι όταν μπορούμε να αναφέρουμε. Σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Έχετε αναφέρει, Δόκτωρ Χριστιά, ότι αυτοί οι πάσχοντες δεν μπορούν να αναεκθούν το ζεστό νερό. Πρώτα απ' όλα, δηλαδή, τι εννοούμε ζεστό, ζεστό να καίει ή χλιαρό, δηλαδή πρέπει να είναι μόλις χλιαρό, και τι δημιουργείται, είναι γιατί θα δημιουργηθεί ο κνησμός περισσότερο ή κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα. Ναι, το ζεστό νερό, το καυτό νερό δεν το ανέχονται, γιατί πολύ απλά δημιουργείται αγκιοδιαστολή, δηλαδή τα αγκία διαστέλλονται. Με αποτέλεσμα διαστέλλονται και οι πόροι φυσικά του δέρματος, αλλά και τα αγκία. Οπότε η κυκλοφορία του αίματος είναι πιο μεγάλη και άρα δημιουργείται πιο έντονος οκνισμός. Γι' αυτό και το χλιαρό νερό είναι αυτό που μπορούν να ανεχτούν και αυτό που προτιμάμε. Ναι. Θα λέγατε μήπως είναι, εντάξει, δεν είναι του θέματος μας, αλλά το χλιαρό νερό είναι αρμόδιο για όλες τις περιπτώσεις. Θα είναι καλύτερο αντί να χρησιμοποιούμε το πολύ ζεστό νερό. Σε σύγκριση με το πολύ ζεστό νερό, σίγουρα. Ναι. Σίγουρα, έτσι, ναι. Ώστε σίγουρα, να το αποφεύγουμε. Ναι, ναι. Δεν είναι πάντα. Οι παλαιότεροι λέγανε ότι στο κρύο ντους να κάνεις, στη θάλασσα, ναι, όταν είναι κρύα, κάνει καλό στην επιδερμίδα, δεν ξέρω. Κάνει καλό στην επιδερμίδα, πραγματικά κάνει καλό, και αυτό επίσης με έρευνες έχει αποδειχθεί και μελέτες για το κρύο νερό. Κοιτάξτε, είναι σίγουρα όσον αφορά τις δερματικές παθήσεις, ακόμα και η συχνότητα του μπάνιου παίζει ρόλο. Εδώ οι γνώμες μερικές φορές δίστανται. Υπάρχουν γιατροί ιδιαίτερα πρωτοβάθμιας φροντίδας που συμβουλεύουν το αραιό πλύσιμο. Οι αλλεργιολόγοι, οι δερματολόγοι και οι παιδοδερματολόγοι συνήθως στο καθημερινό. Και με βάση, για να μην ειλικρινείς, των νεότερων δεδομένων στην παθοψυχολογία της νόσου, οι μελέτες υπέρ του συχνού μπάνιου υπερτερούν σε σχέση με τις μελέτες του μη συχνού. Αυτό που θεωρώ εγώ πολύ σημαντικό είναι τι καθαριστικό χρησιμοποιούμε, ναι, και την ενυδάτωση μετά. Δηλαδή, με το που τελειώνουμε το μπάνιο, μέσα αυτά τα 3 λεπτά που υπάρχει ακόμα υγρασία και, μάλιστα, το δέρμα να νοπώ, να χρησιμοποιήσουμε το μαλακτικό.
Εσείς τι νομίζετε, τι πιστεύετε, η δικιά σας γνώμη του τακτικού, γιατί οι μαμάδες μας λέγανε φεύγει το λάδι του σώματος. Ισχύει αυτό? Ναι, η αλήθεια είναι ότι, εγώ να σας πω την αλήθεια, είμαι υπέρ του συχνού μπάνιου, γιατί πολύ απλά καθαρίζει το δέρμα. Όλα υπάρχει... Ας μιλήσουμε για το μικροβίωμα. Είναι τόσο... το μικροβίωμα. Επειδή το ακούμε πάρα πολύ συχνά. Και η σημασία του μικροβιώματος είναι πάρα πολύ σημαντική. Αποτελεί τη φυσική ασπίδα του δέρματος. Είναι στην ουσία ένα δίκτυο καλών βακτηρίων και μικροβίων που υπάρχει πάνω στο δέρμα και το προστατεύει από όλες αυτές τις εξωτερικές επιθέσεις. Είναι σαν να λέμε, όπως μιλάμε για τη βακτηριακή χλωρίδα, δηλαδή το μικροβίωμα του εντέρου. Στη γέννησή μας η γαστρεντερική οδός είναι στήρα μικροβίων και η αναπτυσσόμενη μικροχλωρίδα στην αρχή της νεογνικής περίοδου εμπλέκεται στην ενεργοποίηση τόσο της έμφυτης και της επίκτητης ανοσίας. Ένα λοιπόν ακατάλληλο μικροβιακό έτσι, ή ανεπαρκές μικροβιακό ρέθισμα δημιουργεί μια ανισορροπία στην εντερική μικροχλωρίδα. Το ίδιο ισχύει και στο δέρμα, που είναι γεμάτο, χρειάζεται τα καλά βακτήρια. Αυτά τα μικροβιακά έχουν προστατευτική και αντιφλεγμονώδη δράση και έτσι αφυπνίζουν τις φυσικές άμυνες του δέρματος, όταν δέχεται λοιπόν επίθεση από όλους αυτούς τους κακούς παθογόνους μικροοργανισμούς. Με το μπάνιο το συχνό, ναι, μπορεί να φέρει το σμίγμα. Γι' αυτό είπα ότι στην ουσία το καθαριστικό που χρησιμοποιούμε είναι πολύ σημαντικό στο να διατηρεί τόσο το όξινο pH του δέρματος. Γι' αυτό θέλουμε να είναι ουδέτερο ή όξινο το pH του καθαριστικού που χρησιμοποιούμε. Και ακόμα πιο σημαντική είναι αυτή η ενυδάτωση, γιατί αυτή η ενυδάτωση, αυτά τα emollients που λέμε, τα μαλακτικά δηλαδή, αυτό που δημιουργούν είναι να εγκλωβίζουν αυτή την υγρασία που είναι τόσο απαραίτητη. Επίσης, όλα αυτά τα ενυδατικά έχουν ιδιαίτερα συστατικά τα οποία χρησιμοποιούν όσον αφορά για την αναδόμηση αυτού του φραγμού. Και άρα είμαι υπέρ του συχνού μπάνιου για να καθαρίζουμε το δέρμα μας, να φεύγουν τα βακτήρια, αλλά από την άλλη προφανώς να του δίνουμε του δέρματος αυτό που έχει ανάγκη, να του δίνουμε τα λιπαρά, τα λιπίδια που έχει ανάγκη. Αυτή την τροφή για το όπως θέλουμε, ακριβώς, τροφή, τροφή για το στομάχι, σωστά. Τροφή για το δέρμα. Σωστά, είναι τροφή. Πολύ ωραία, σας ευχαριστούμε θερμά. Μας έχει τελειώσει ο χρόνος. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα σας ξαναέχουμε μαζί μας για να μιλήσουμε για ένα άλλο θέμα στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία. Με τα χαρά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά συμβάλλετε στο έπαρχον, σε όλο αυτό και στην υγεία και στην ευεξία προφανώς. Οπότε είμαι υπέρμαχος από κάθε άποψη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. The show Health and Wellness with Vasula Christodoulou is sponsored by Lexus Croydon. Get up to 10% off and 2 years free servicing on new cars when you quote Hellenic TV at Lexus Croydon. Book online today or call 0208 649 5919. Terms and conditions apply.